χαλαρό podcastάκι αυτή την εβδομάδα. Θα έχει κι άλλο μέσα στην ίδια εβδομάδα βίντεο. Δηλαδή, αν βγει Δευτέρα τώρα αυτό που γυρίζω, θα έχει και Παρασκευή πιθανότατα. Και να πω. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα είναι ωραίο. Τώρα αυτό δεν θα είναι τόσο ωραίο. Όποιος θέλει μπορεί να κλείσει το βίντεο. Να πω λοιπόν ότι έκατσα εχθές και άκουσα ένα podcast. Όχι εχθές, μαλακές λέω. Προχτές. Άκουσα ένα podcast στο Spotify, το οποίο δεν θυμάμαι ποιο είναι. Νομίζω είναι το Γεγονότα που συγκλώνησαν. Δεν είμαι σίγουρος. Και είχε αναφορά στο μακελάρι της Νορβηγίας. Το οποίο είχε γίνει το 2011. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί μόλις είχα απολυθεί από το στρατό. Κάνα δίμηνο, τρίμηνο, όχι Μάιο είχα απολυθεί, Ιούλιο είχε γίνει αυτό. Και ήταν ακραίο ρε παιδί μου το σκηνικό, αλλά το έζησαν εμέν στις ειδήσεις και αυτά, αλλά δεν έκατσα να ψάξω κιόλας ιδιαίτερα τι είχε γίνει. Και ήταν πραγματικά σοκαριστικό όλο το γεγονός αυτό. Και το ψάξα λίγο παραπάνω και είδα ότι το 2018 νομίζω είχε βγει ταινία βασισμένη πάνω σε αυτό. Το οποίο είναι, ο τίτλος της ταινίας είναι το 22 Ιουλίου και υπάρχει στο Netflix. Δεν ξέρω αν είναι παραγωγή του Netflix, αλλά υπάρχει στο Netflix. Μπορείτε να το δείτε. Έτσι λοιπόν και εγώ και έκατσα να το δω. Για όσους δεν έχουν ιδέα γιατί μιλάω, το 2011 στη Νορβηγία και συγκεκριμένα στο Όσλο, ένας έτσι ακροδεξιούλης, αρπαγμένο στα μυαλά του. Δεν του άρεσε το ότι ας πούμε στη χώρα άρχισαν και ερχόντουσαν μετανάστες και γινόταν όλο αυτό με το φιλελευθερισμό και τα σχετικά και η παγκοσμιοποίηση και μπλα 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 μπλα, και λέει ξέρεις κάτι, θα τους γαμίσω όλους. Και απλά το έκανε δύο, ήταν σε δύο σκέλη η δράση του. Η πρώτη ήταν ότι πήρε ένα φορτηγάκι, το γέμισε με δυναμίτη, δεν θυμάμαι το ακριβώς τι ήταν. Ήταν ένα φορτηγάκι το οποίο ήταν σαν μια μεγάλη βόμβα. Το πάρκαρε έξω από τα γραφεία του κόμματος, ας πούμε, του κυβερνούντος κόμματος εκείνης της χρονιάς. Τούβανε ένα φυτίλι, ας πούμε, εκεί πέρα, το οποίο τούβανε φωτιά. Έφυγε από το φορτηγάκι, κύριος πήγε σε ένα αλαμάξι, έφυγε και εξεράγει η βόμβα που σκότωσε 4 άτομα και τραυμάτισε κάμια 200, 180, κάπου εκεί. Με το που γίνεται αυτό στο Όσλο, κινητοποιείται όλος ο κρατικός μηχανισμός, κενώνουν το κέντρο, γίνεται ένας χαμός, οπότε δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με άλλα μέρη. Και αυτός φεύγει και πηγαίνει σε ένα νησάκι στο, έξω από το Όσλο, σαν να λέμε να ήταν ξέρω εγώ στον Πειραιά και να πήγε να πέρασε από το Πέραμα να πάει στη Σαλαμίνα. Και πιο κοντά, είναι ακόμα πιο κοντά. Πέρασε με ένα βαρκάκι στη Σαλαμίνα, ντυμένος αστυνομικός ο τύπος με όπλα, και εκεί σε αυτό το νησάκι. Δεν ήταν κατοικήσιμο όπως γνωρίζω, είναι για κατασκηνώσεις και λοιπά. Έκανε η νεολαία του κόμματος ας πούμε εκεί, ένα φεστιβάλ, δεν ξέρω τι είχαν, μαζευόντουσαν σαν κάμπ, μια γιορτινή τέτοια, Σαββατοκύριακο ξέρω εγώ τι ήταν, που δεν είχε αστυνόμευση, δεν είχε τίποτα. Ήταν ας πούμε τα παιδιά διαφόρων του κόμματος ή και όχι, απλά ήταν εκεί στο κάμπ και περνούσαν ωραία, χορεύανε, κάνανε δραστηριότητες που είχε ρε παιδί μου η διοργάνωση εκεί πέρα, και ο τύπος μπήκε με ένα αυτόματο και ένα περίστροφο και σκότωσε 77 άτομα, όχι 77, 60, 72, 74, κάπου εκεί, σύνολο γύρω στα 77 άτομα σκότωσε, τα εκτέλεσε, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, τα παιδιά απλά έτρεχαν στο δάσος, έτρεχαν να κολυμπήσουν, να φύγουν, τα εκτελούσαν από παντού. Το πιο πολύ νεκρό που είχε γίνει στη Νορβηγία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να καταλάβετε πόσο big ήταν αυτό. Δεν είναι, το να είναι ένας άνθρωπος και να εκτελεί μόνος του 77 άτομα είναι ακραίο. Γενικά ο τύπος μόνο και μόνο να δει τη φωτογραφία του καταλαβαίνετε δεν είναι και πολύ στα καλά του. Οπότε η ταινία που έκατσα και είδα μ' άρεσε γιατί την είχαν κάνει πάρα πολύ. Δεν έψαξα καν να δω αν είναι νορβηγικής παραγωγής ή όχι. Στα αγγλικά είναι όπως και να έχει ταινία. Αγγλικά μιλάνε. Είναι καλή παραγωγή, δεν θα ενθουσιαστείτε με την παραγωγή, αλλά είναι πολύ γρήγορη, πάει πολύ γρήγορα, σου δείχνει και το σκηνικό, σου δείχνει και τις δίκες μετά, σου δείχνει και την ψυχοσύνθεση αυτού νου. Έχουν βάλει και ένα story από ένα παιδί που ήταν μέσα εκεί και το έχουν δέσει πολύ ωραία. Και παρότι είναι 2 και κάτι ώρες, 2 ώρες και 20 λεπτά νομίζω η ταινία, σε κρατάει όλη τη διάρκεια εκεί. Όσοι δεν το έχετε δει, πηγαίνετε να το δείτε, αξίζει, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί σου περνάει και κάποια ωραία μηνύματα για όλο αυτό το σκηνικό. Όσοι το έχετε δει, γράψτε μου πώς σας φάνηκε από κάτω, να το συζητήσουμε. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ.
Αλλά για να συνεχίσω και να ανεβάσω λίγο το κλίμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι βαρύ το προηγούμενο γεγονός και το ρίξα. Αυτό που έκατσα και είδα το Σαββατοκύριακο και μ' άρεσε πάρα πολύ και τώρα σερί κιόλας, ήταν το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Beckham, το οποίο πραγματικά ήθελα τόσο πολύ να το κάνει κάποιος και να φύγει λίγο αυτό το ότι πολλοί που δεν έζησαν τον Beckham ξεχνούν το πόσο παιχτάρα ήταν. Και έχουν επικεντρωθεί στο όλο αυτό με τη showbiz και με τα brands και με όλα αυτά. Και ήταν τόσο ωραίο που έχουν όλες τις πτυχές μέσα. Και νομίζω μετά το Jordan είναι το πιο ωραίο έτσι συνολικά ντοκιμαντέρ που έχω δει τελευταία. Jordan εννοώ το Last Dance. Το ντοκιμαντέρ το έχουν χωρίσει στα εξής κομμάτια. Είναι το κομμάτι που ξεκινάει σαν πιτσιρικάς και την πορεία του στη Manchester United. Ταυτόχρονα έχει το πώς γίνεται όλο αυτό με τη showbiz και αρχίζει και διαφημίζει εταιρείες ενώ υπάρχει και ο γάμος του με τη Victoria Adams. Μετά πηγαίνει στη Real και τους Γκαλάκτικους που ξέρουμε με Φίγκο, Ζιντάν, Ρονάλντο και όλους αυτούς τους παιχταράδες. Και μετά κλείνει, ξέρω εγώ, το όλο αυτό κεφάλαιο με τη γυναίκα του και το γάμο του, μετά που πήγε στην Αμερική, που γύρισε στη Μίλαν, που ξαναπήγε στην Παρί και στο τέλος κλείνει με το πώς είναι τώρα και τι κάνει με την Ίντερ Μαϊάμι και μπλα. Έχει απίστευτους τύπους να μιλάνε μέσα. Έχει Καντονά, έχει Γκάρι Νέβιλ, έχει Ρονάλντο, έχει Φίγκο, έχει Καπέλο, έχει τις Παναγιά στα μάτια έχουν φωνάξει για να μιλήσουν για αυτό το ντοκιμαντέρ. Είχε σημεία που γέλασα πάρα πολύ, όπως όταν εξηγούσε ο Μπέκαμ και έλεγε ότι όταν υπεγράφω, λέει, το πρώτο μου συμβόλαιο με την Adidas και παίρνω 50.000 λίρες τη Δευτέρα, με το που τις παίρνω πηγαίνω, λέει, και παίρνω 50.000 για την καινούργια BMW που είχε βγει τότε κατευθείαν, και έδειχνε τους παίχτες του, ας πούμε, τους συμπαίχτες του που λέγανε το πόσο ξόδευε τα λεφτά που έπαιρνε και αγόραζε σπόρα αυτοκίνητα, ρολόγια πανάκριβα. Και δείχνει, νομίζω, τον Νέβιλ. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Νέβιλ, ο Κιν. Λέει, δεν έχω δει ξανά άνθρωπο, λέει, να πληρώνει για να αγοράσει ένα πανάκριβο στυλό. Μέχρι και αυτό έκανε, ξέρω, για να δείξει πόσο μεγάλες πατάλες έκανε με τη ζωή του και πόσο έτσι το είχε αυτό το στυλ. Γέλασα φουλ στη σκηνή που δείχνει για την κόκκινη που τρώει στο παιχνίδι με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 98, που τον κρεμάσανε όλοι οι Βρετανοί σαν ότι κρέμασε την ομάδα. Έχει τον Σιμεώνε και τον ρωτάνε, ήταν για κόκκινη, ήταν σε χτύπηση, ήταν για κόκκινη, και κάνει ο Σιμεώνε με τίποτα, λέει. Και του κάνει ο σκηνοθέτης, του λέει, είσαι πολύ καλό στο οποίο σε πάρω για την επόμενη μου ταινία. Αλλά αυτό το οποίο ήταν πέρα το αγωνιστικό και το πόσο ό,τι και να γινόταν στη ζωή του, αυτό ήταν εκεί. Αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι ότι κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει, και όπως και όχι μόνο στον Μπέκαμ και ακόμα και τώρα, το τι μπορεί να περνάει ένας ποδοσφαιριστής που είναι εκατομμυριούχος, ναι, μπορεί να έχει ό,τι θέλει, τον δοξάζουν πολύ, αλλά δεν ξέρει τι μπορεί να περνάει. Δηλαδή αυτό που του συνέβη μετά την κόκκινη στο Μουντιάλ, που λέει, για 1,5 χρόνο ήμουν ο πιο μισθός άνθρωπος στη Βρετανία, που πήγαινα με βρίζανε, σταματούσαμε με τα μάξι, λέει, και μας την πέφτανε στα φανάρια, δεν υπάρχει. Και να είσαι ο Μπέκαμ τώρα. Ή αυτό που όταν πήγε στην Ισπανία δεν μπορούσε να κάνει βήμα γιατί ερχόντουσαν οι παπαράτσι, πήγε να πάρει τα παιδιά από το σχολείο και ήταν 10 παπαράτσι από εκεί. Είναι τρομακτικό να το σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να έχεις καθόλου ζωή. Και αν ένα πράγμα έχουν επωφελήσει τα social media, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η εποχή, αλλά νομίζω ότι πλέον που υπάρχουν τα social media, οι παπαράτσι έχουν χάσει ψηλό τη δουλειά τους, γιατί τα ανεβάζουν μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να πάει έξω το σπίτι να δείξει που θα πάει. Το λέει ο ίδιος ότι θα πάω εκεί. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα αυτά τα κουτσομπολίστικα περιοδικά που είναι, που είναι μόνο για την προσωπική ζωή των celebrities. Επίσης μου έκανε εντύπωση το ότι είναι ένας πραγματικά superstar. Είναι όπως ο Jordan άλλαξε το NBA και το έκανε ξαφνικά από ένα άθλημα που ήταν 4ο-5ο στην Αμερική από άποψη προτίμησης. Το έκανε, το εκτόξευσε. Όπως και το να μπουν χορηγοί, να μπουν λεφτά στο άθλημα, να ασχοληθεί περισσότερος κόσμος. Νομίζω ότι ο Μπέκαμ είναι αυτός που έκανε το ποδόσφαιρο να γίνει μόδα και να βγάζει λεφτά ο ποδοσφαιριστής με άλλους τρόπους εκτός από το ότι παίζω μπάλα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τι έκανε ο Μπέκαμ, ξύριζε το κεφάλι ο Μπέκαμ, πήγαιναν τα παιδάκια και ξύριζαν το κεφάλι. Έβαζε αντάβγεις με μοϊκάνα ο Μπέκαμ, πήγαιναν τα παιδάκια και έκαναν αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν από τους πρώτους που κάναν τατού ποδοσφαιριστές. Θυμάμαι που είχε κάνει αυτό στο Σβέρκο. Είχαν πάει πόσοι, σε όλα τα τοπικά είχαν γεμίσει και φορούσαν
Από Α τοπικό μέχρι Β εθνική και Α εθνική μου είχαν κάνει εδώ πέρα τατουά στο σβέρκο. Ήταν ο πρώτος που είχε αρχίσει και έπαιρνε παπούτσια καινούρια με άλλα χρώματα και έγραφε πάνω στα παπούτσια, ξέρω εγώ, κάτι. Είναι ο πρώτος που έκανε διαφημίσεις εκτός ποδοσφαίρου, δηλαδή για μηχανές, για αρώματα, για μποξεράκια, για το οτιδήποτε. Και μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Και πολλές φορές αυτό ξεπερνούσε το πόσο παιχταράς ήταν. Αν και για μένα να πω ότι οι επιλογές του ήταν λάθος. Εγώ για μένα δεν έπρεπε να πάει τότε στη Ρεάλ, άσχετο ότι δεν ήταν κακό το πέρασμά του, αλλά νομίζω ότι αν είχε πάει στην Μπαρτσελόνα, ας πούμε, εκείνη τη χρονιά που πήγε στη Ρεάλ, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Επίσης, το πόσο παιχτάρα ήταν, φαίνεται καλά το ότι περίμενα πώς και πώς, χωρίς να έχω δει τρέιλερ, χωρίς να έχω δει τίποτα, ότι θα έχει το μάτς με την Εθνική Ελλάδος και την κολάρα που μας παστελώνει. Το περίμενα πώς και πώς και όντως το έχει, νομίζω στο τρίτο επεισόδιο το δείχνει, που δείχνει για την εθνική πόσο ανάκαμψη η καριέρα του. Και εκεί βλέπεις πόσο παιχταράς είναι, πόσο όρεξη είχε να βγει μπροστά, να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανε σαν το κλασικό δεξί χαφούμπεζε, δεν τα κάνει. Και τον έβλεπες εκεί να τσαντίζεται, να κοπανιέται, να μαρκάρει, να κάνει tackling καλά. Στο φάουλ που κερδίζει, που μας το καρφώνει κιόλας, τον Μπασινά τον πηγαίνει από εδώ, από εκεί, από εδώ. Τον λυπήθηκα, φαίνεται στο πλάνο από το πίσω, που το θυμάμαι από εκείνο το παιχνίδι. Εμείς ήμασταν τελείως αδιάφοροι, είχαμε μείνει εκτός και νομίζω ότι μετά από αυτό το μάτσα, αν όχι το επόμενο, ήταν που ξεκίνησε η εποχή Ρεχάγγελ. Ήταν η τελευταία με Δανιήλ και μετά είχαμε Ρεχάγγελ. Ήταν αυτό, σαν παραμύθι έκλεισε αυτό το. Με την εθνική εκεί. Εντάξει, βέβαια μετά δεν τα βάλανε. Το χαμένο πέναλτι που το έστειλε στο Θεό, που γλίστρησε εκεί και έδειχνε τη λακκούβα. Δεν τα βάλα αυτά. Και κάτι άλλες κόκκινες που είχε φάει, αλλά εντάξει. Είναι για να βγει η σειρά όπως πρέπει. Εκτίμησα πάρα πολύ, αν και όσο έβλεπα μπάλα, ρε παιδί μου, φαίνονταν λίγο και από τις κινήσεις του στο γήπεδο πόσο τυπάρα πρέπει να είναι ο Μίτσελ Σαλγκάδο, πόσο μεγάλη τυπάρα πρέπει να είναι. Και αυτός και ο Ρομπέρτο Κάρλος που δίνουν έναν εύθυμο τόνο σε όλο το ντοκιμαντέρ με το πώς σχολιάζουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, πώς έχουν τόσο υλικό από όλα. Σε μια φάση λέει ο Μπέκαμ μια ιστορία ότι έχω πάει στη Ρεάλ και βλέπω πόσο παιχταράδες είναι όλοι, ρε παιδί μου. Και στην πρώτη προπόνηση λέει είναι μια μπάλα προς τον Ρονάλντο. Τρέχω, λέει, με τα όλα, πέφτω με τάκλιν να τον κόψω. Και εκείνη τη στιγμή λέει πατάει την μπάλα ο Ρονάλντο. Σταματάει, περνά από μπροστά του, με κοιτάζει και βάζει γκολ. Και λέω, οκ, okay, τώρα σε αυτό το επίπεδο πρέπει να φτάσω. Και το έχουν μέχρι και αυτό που το λέει, το έχει το πλάνο που δείχνει αυτή τη σκηνή από την προπόνηση. Είναι τρελό. Όσοι είστε πραγματικά fans του ποδοσφαίρου, θα ενθουσιαστείτε με το ντοκιμαντέρ, αλήθεια. Ειδικά όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι σαν εμένα και το έχετε ζήσει την εποχή. Αλλά και αυτοί που δεν είστε, θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει όλο αυτό το showbiz με την γυναίκα του, με την Victoria Adams, Beckham, με το πώς είναι και η ζωή του. Α, της λέει, είναι να φύγει από τη Real. Λέει, θα φύγω από τη Real τώρα, πάμε στην Αμερική, να πάρουμε τα εκατομμύρια, να αράξουμε και δεν μας ενοχλεί κανένας. Λέει η γυναίκα του, η Victoria, λέει, δεν μπορούσαμε να πάμε στην Ισπανία και στην Αγγλία πουθενά. Με το που κάναμε ένα βήμα ήταν παντού και πάμε στην Αμερική. Και στην Αμερική δεν μας ενοχλούσαν. Ήταν, λέει, ας πούμε, και έτρωγε στο ίδιο εστιατόριο ο Tom Cruise. Ποιος σχέστηκε για τον Beckham, ας πούμε. Και όντως έτσι είναι. Οπότε πάει, κάθεται κάποιους μήνες εκεί πέρα και έχουν βρει την ηρεμία τους και ξαφνικά λέει ο Beckham, με τρώει όμως, θα πρέπει να παίξω ξανά μπάλα. Είναι τελείως τα πράγματα εκεί, δεν είναι όπως τα περίμενα. Και λέει, ξέρεις κάτι, γυναίκα, πάμε στο Μιλάνο, φεύγω. Πάμε 6 μήνες στο Μιλάνο. Και έχει το πέρασμα από τη Μίλαν εκεί. Που ήθελε να κάτσει κιόλας, ενώ έχει υπογράψει ήδη με τις Los Angeles Galaxy. Και να πω σε αυτό το σημείο, πω, παιδιά, άμα το βλέπατε, αν ήμασταν με παρέα και το βλέπαμε, είχα να σχολιάζω κάθε 10 δευτερόλεπτα που βλέπα αυτό το ντοκιμαντέρ, τόσο πολύ ενθουσιάστηκα. Που είναι ο Donovan, για όσοι δεν ξέρουν, ο Donovan είναι ένας Αμερικάνος παίχτης, από τους 2-3, αυτόν και τον Beasley θυμάμαι εγώ, που είναι απλά γνωστοί. Δεν θα πω ότι μου άρεσε σαν παίχτης, ας πούμε. Όπου ο Ντόνοβαν ήταν ο παίχτης των Galaxy εκεί πέρα που έπαιζε και ήταν ο αρχηγός και ήταν από εκεί. Και όταν ο Μπέκαμ πήγε στους Galaxy και μετά από κάποιους μήνες είπε, ξέρεις κάτι, μπορεί να με δώσετε δανεικό στη Μίλαν να πάω να παίξω λίγο μέχρι να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και πήγε,
ο Ντόνοβαν είχε σπαστεί γιατί έλεγε, ξέρω εγώ, δεν προσέφερε στην ομάδα, ήταν φίρμα, ήρθε να πάρει τα λεφτά και τώρα θέλει να μην έρθει ξαν πίσω στους Γκάλαξη, θέλει να μείνει στη Μίλαν και δεν είναι επαγγελματίας και τέτοια. Και γυρνάει ο Μπέκαμ και λέει, δεν μου έχουν πει, λέει, όσα χρόνια παίζω μπάλα ότι δεν είμαι επαγγελματίας κανένας. Μου το πούνε εδώ, λέει, οι τσουρουκάδες, δεν το είπε, αλλά αυτό ήθελε να πει. Γιατί δείχνει ότι τώρα μην κοιτάτε που έχει πάει ο Μέση. Ο Μπέκαμ όταν πήγε στο πρωτάθλημα της Αμερικής, δεν είχαν καν ποδόσφαιρο όπως το έχετε στο μυαλό σας. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ο ένας εξάδελφος που έχω στην Αμερική έπαιζε ποδόσφαιρο. Και ήταν, νομίζω ήταν πριν πάει ο Μπέκαμ. Και εκεί, ξέρεις, δεν παίζανε πολύ. Με το κολέγιο του είχε πάρει. Με το κολέγιο ή με το σχολείο, δεν θυμάμαι. Είχε πάρει το αμερικάνικο όλο όλη τη Αμερική, ας πούμε. Που έχει και δαχτυλίδι, παιδιά. Ακόμα και το σχολικό του εκεί έχει ένα δαχτυλίδι, πώς είναι αυτοί που έχουν στο NBA. Τέτοια φάση. Και του λέω, ρε φίλε, αφού μπορούσες να παίξεις και MLS και λοιπά, γιατί δεν έπαιξες και την έκοψες την μπάλα μετά και σπούδασες. Και μου λέει, γιατί δεν θα βγάζα μία, ρε μαλάκα. Μου λέει, τώρα με τη δουλειά μου τα λεφτά που βγάζω εγώ δεν τα βγάζω στο MLS. Και μου λέει, ειδικά τότε δεν παίρνανε τίποτα. Και τώρα επανέρχομαι στο ντοκιμαντέρ αυτό, γιατί λέει ο Μπέκαμ ότι όταν πήγα, ο μισθός, ξέρω εγώ, εκεί ήταν το salary cap, δηλαδή το ανώτερο που μπορούσε να πάρει σαν παίχτη, ήταν 13.000 δολάρια. Το χρόνο. Το χρόνο! Λέει, πήγαινε για τουαλέτα ο Μπέκαμ και ήταν ένας Μεξικάνος συμπαίχτης του εκεί και έλεγε ότι τον χρονομετρούσαμε όσο κάθεται στην τουαλέτα για να ξέρουμε πόσα λεφτά θα βγάλει, που δεν θα τα βγάλουμε εμείς ποτέ. Όσο είναι αυτός απλά στην τουαλέτα, ξέρω εγώ, και κάνει μπάνιο. Και για να επιστρέψω ξανά σε αυτό που έλεγα για τον Ντόνοβαν, ρε Ντόνοβαν. Είναι σαν να, τι να σου πω, σαν να κόψει την μπάλα φέτος ο Ελαραμπή και να πει, ξέρεις κάτι, δεν την κόψει τελείως, θα πάω στο χωριό μου, εκεί που παίζουν 50 χρονών μετά από ταβέρνα, ας πούμε, και μετά πάνε για τσίπουρα. Οι παίχτες είναι από 50 χρονών μέχρι, από 8 χρονών μέχρι 55 χρονών. Και να πάει εκεί για χαβαλέ και να είναι ο αρχηγός του χωριού, ο οποίος ζει εκεί, ξέρω εγώ, και είναι και κοινοτάρχης. Και ο Ελαραμπίξης να πει σε κανένα δύο μάτς δεν πάω και να του πει, καλά δεν τρέπεσαι, έχεις έρθει εδώ και το παίζεις ντίβα, ας πούμε, δεν είσαι επαγγελματίας. Να το πει τώρα, ποιος σε ξέρει ρε μαλάκα Ντόνοβαν που θα μιλήσεις για τον Μπέκαμ, που πήγες σαν τον τελευταίο χωριάτη να κάνεις και τσαμπουκά, ας πούμε, τσαμπουκά. Κάτσε εκεί παγόρι μου να πούμε, που δεν σας ήξερε πριν πάει ο Μπέκαμ, δεν ξέρατε καν το σόκερ, δεν το ξέρει κανένας να μην το σόκερ. Σας έκανα ανθρώπους και τώρα σας έχει φέρει μέχρι και το Μέση τώρα. Άμπαλα. Σόκερ. Που είχατε βάλει, που τους βάζετε και παίζανε ποδόσφαιρο στο γήπεδο του φούτμπολ και είχε άλλες γραμμές και έδειχνε τον Μπέκαμ που έτρεχε και νόμιζε ότι την μπάλα δεν την προλαβαίνει γιατί βγαίνει η γραμμή και η γραμμή ήταν πιο εκεί, γιατί εδώ είχε άλλη του baseball, του rugby τι ήτανε. Όχι rugby, του football, του δικού σας. Έξαλλο με έκανε μάλακα στον Ντόνοβαν. Άντε να πούμε. Βέβαια τα βρήκανε μετά και πήρανε και τίτλους με την Galaxy. Αλλά πάνε να γαμηθεί. Όπως και να έχει, ενθουσιάστηκα λίγο παραπάνω, παιδιά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ντοκιμαντέρ. Μη σας πω ότι του χρόνου ξέρω παίζει να το ξαναβώ, να το ξαναδώ. Και δεν είμαι καν Manchester. Σκεφτείτε ότι στο τέλος, στο τελευταίο πλάνο του ντοκιμαντέρ, είναι ότι πας να πούμε και δείχνει τη σπιταρόνα του, το πόσο. Την τεράστια σπιταρόνα του με ένα απίστευτο γήπεδο που είχε εκεί για να παίζει μόνος του ή με τους φίλους του. Και έχει φωνάξει το γιο του, τον άλλο μυρωδιά. Και αυτός δεν έπαιξε ποτέ μπάλα. Γενικά κρίμα, τα παιδάκια του δεν κάνανε. Τα πήγε από εδώ, τα πήγε από εκεί, δεν κάνανε. Νομίζω η μικρή ίσως τώρα που είναι 11 και την πηγαίνει. Η μικρή είναι η ίδια εντωμεταξύ ο Μπέκαμ. Μακάρι να του μοιάσει αυτή να παίξει. Τέλος πάντων έχει το μικρό το γιο και έχει εμφάνιση της Arsenal τη ζακέτα. Και τον δείχνει, ξέρω εγώ, Gunners πίσω να λέει και του κάνει ο Μπέκαμ. Δεν μπορεί να πάει να το βγάλει τώρα αυτό, του λέει. Πώς θα με κερδίσει με αυτή την μπλούζα. Ωραίο. Να το δείτε, παιδιά. Άμα το δείτε, να μου πείτε και αν σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε, πώς είδατε. Επίσης, είχα πάει πριν 2-3 εβδομάδες καλεσμένο σε ένα podcast. Τους Beyond the Bridge είναι η παραγωγή που το κάνουν. Πρόβαδε podcast λέγεται το podcast. Λογικά τώρα που το βγάζω εγώ έχουν βγάλει ήδη τα δύο πρώτα επεισόδια. Όχι, τι λέω. Το πρώτο το έχω δει. Λογικά τώρα θα βγάζουν και το δεύτερο. Εγώ είμαι το τρίτο, νομίζω. Το πρώτο ήταν με τον Μυθριδάτη. Το δεύτερο ήταν με τον Αριστοτέλη Ρίγα και στο τρίτο είναι η αφεντομουτσουνάρα μου. Είναι μεγάλο, δηλαδή πρέπει να φάγαμε ένα δύο ώρα να μιλάμε εκεί για ταινίες, για τη σχέση μου με τον κινηματογράφο. Είχαμε θεματική. Η θεματική που μου είπανε, βασικά δεν μου είπανε, εγώ την συζητήσαμε και η θεματική που θα δείτε να συζητάμε είναι top αγαπημένες ταινίες με plot twist.
Αυτό είναι το θέμα της συζήτησης, αλλά έχει και γενικού ενδιαφέροντος συζήτηση. Είναι έτσι ένα συνεντευξιακό ωραίο, να πάτε να τα δείτε τα παιδιά, να τα στηρίξετε. Ενώ έχω πάει στο γύρισμα σε αυτήν την εκπομπή λοιπόν, κοιτάζω, κοίτα, κάτι συζητούσαμε με τα παιδιά, μου λέγανε που είδανε το βίντεο με το στούντιο, με τα φώτα και αυτά και μου λένε και εμείς να δεις το στούντιο. Μας τα έχει στείλει μια εταιρεία, λέει, τον εξοπλισμό έτσι. Και λέω εγώ, τι εννοείς έτσι. Λέει, τους έστειλε ένα mail, μου λένε, θέλεις να τα δείξεις. Λέω, ναι. Και μου στείλανε τα πράγματα. Και λέω, τι λέει. Για στείλε μου το mail, του λέω. Και μου το στέλνει. Και το στέλνω. Και μου απαντάνε. Και μου λένε, ναι, θέλω να σου στείλουμε πράγματα. Και λέω, προφανώς και θέλω να μου στείλετε πράγματα. Τι είμαι, κανένας τσιφτσής. Και μου στείλανε, παιδιά. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, μου στείλανε. Και τα έχω εδώ. Το πρώτο, μου φέρανε ένα φωτάκι του τόμπανο. Γιατί τώρα, Μιχάλη, δεν σε έχω ανάγκη. Αν μου πάρεις το φως που είχα απέναντι, μαλάκα, έχω άλλο εδώ. Εδώ είσαι, Μιχάλη. Χαπ! Χαπ! Δεν ξέρω καν αν κάνει αυτό που του κάνω. Έτσι θα το έχω. Σαν ανάκριση θα το έχω, μαλάκες. Σαν ανάκριση θα το έχω. Ωραία, δυνατό είναι. Μου στείλανε ένα φωτάκι, παιδιά, σποτ. Σποτ νομίζω λέγονται αυτά τα φωτάκια. Της Newer. Newer. Θα πω Newer. Μ' αρέσει το Newer. MS150. Μπου. Το οποίο γαμάει. Και θα το βάλω αντί για εδώ που έχω να με βαράει την κόντρα, θα βάλω αυτό. Και το πίσω που έχω ένα πανελάκι που είναι RGB, θα το βάλω πίσω. Εκτός αυτού, αυτό έχει, και έχει να μπει σε τρυποδάκι κανονικά να το στήσεις. Μπορεί να του βάλεις ομπρέλα γύρω-γύρω να σε κάνει μόρθι. Και είναι full οικονομικό. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Περιμένω να μου τα στείλουν. Λογικά όταν θα βγει αυτό το βίντεο θα μου τα έχουν στείλει να σας τα βάλω κάτω. Πού μπορείτε να αγοράσετε. Είναι οικονομικά. Δεν είναι τα πάμφθηνα, δεν είναι τα πανάκριβα, δεν είναι τα ακριβά. Είναι τα budget edition, ας πούμε, που μπορείτε να πάρετε. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Και εκτός αυτού μου στείλανε και αυτό είναι το πιο ωραίο, παιδιά. Αυτό με το που το είδα, δεν έχω ιδέα από τέτοια. Εγώ βλέπω φωτάκια και λέω, ναι, στείλτε το, μου λέω. Και μου στείλανε αυτό εδώ, που είναι αυτές οι λάμπες που είναι σαν αστέρα, λέγονται, που είναι σαν κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, μια LED λάμπα που το κάνεις ό,τι θες. Η TL60 RGB Wand Light. Προφανώς και έπαιζα σαν μαλάκας γιατί το έκανα σαν φωτόσπαθο. Ότι εκτιμώ full όταν εκτός από το κουτί μου δίνεται και τσαντούλα συσκευασία για να το κουβαλάω. Και αυτό και το προηγούμενο έχουν τσάντα δικιά τους και τα κουβαλάς ωραία όταν πας ταξίδι, ας πούμε. Εμείς όταν πάμε και ταξιδεύουμε για να κάνουμε τα βίντεο, βολεύει full. Και να σας πω κάτι, άσχετα με τη χρήση του, αλλά κάποιοι θα με καταλάβετε, κάποιοι θα καυλώσετε με αυτό. Δεν γαμάει μόνο και μόνο για να κάνεις αυτό. Τώρα δεν κάνει ήχο, αλλά τον έχω βάλει εγώ στο edit. I am your father. Ναι, και είναι αυτό που το βάζεις εδώ, ας πούμε, και παίζει μπαλίτσα. Το βάλω εδώ πάνω. Ωραία, δεν με φέγγει. Α, το έχω και αυτό. Τι είναι, Μιχάλη, πλέον το στούντιο παράγει δικό του εξοπλισμό. Και για να προλάβω τις κακές γλώσσες, προφανώς και δεν ήμουν εγώ αυτός στη ΣΕΑ που έκλεψε τα μάξι του Μιχάλη με τον εξοπλισμό. Γιατί κάποιοι πονηρεύτηκαν και το είπαν. Δεν ήμουν εγώ. Και έχω και άλλο γιατί έπαιζα μπάλα εκείνη την ώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο το σημερινό. Α, σκέφτομαι να κάνω ένα αφιέρωμα για τις πιο έτσι συγκινητικές στιγμές στο ποδόσφαιρο. Αν όχι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, αλλά συγκεκριμένα θα ήθελα στο ποδόσφαιρο. Οπότε, αν έχετε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιες είναι. Ας πούμε, εγώ έχω δύο. Θα σας πω τη μία, η οποία είναι όταν, ας πούμε, οι οπαδοί της Everton και της Liverpool τραγούδησαν το You Never Walk Alone μετά την τραγωδία με τη Manchester United στο παιχνίδι με τη Liverpool, στον τελικό. Ημιτελικός ήταν, δεν θυμάμαι. Γράψτε μου και εσείς κάτω αν έχετε. Και θα τα πούμε σε λίγες μέρες γιατί το κανάλι έχει πάρει φωτιά. Γεια σας.